Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Το ψυχοεκπαιδευτικό μας σκυλί σε πρώτο πλάνο, γκροπλάν, πρώτο πλάνο. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μου ζητήσατε και το οποίο πρέπει να το κάνουμε για να το ακούσω και εγώ. Ο τίτλος του σημερινού βίντεο είναι «Παρορμητικότητα και χαμηλή ανοχή στη ματέωση, αυτή η μάστιγα». Και γράφω «αυτή η μάστιγα» επειδή ταυτίζομαι. Και εγώ χαρακτηρίζομαι αρκετές φορές από παρορμητικότητα στη συμπεριφορά μου και όπως μου υπερτονίζει και καλά κάνει η ψυχολόγος μου, έχω επίσης χαμηλή ανοχή στη ματέωση και είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία δουλεύω στη ψυχοθεραπεία μου και έχω μέσα στο μυαλό μου ότι πρέπει να το δουλέψω πιο εντατικά και να επιμείνω μέχρι να μπορέσω να κατακτήσω και αυτό το στόχο, να αντέχω τη ματέωση και να μην δρώ παρορμητικά μόλις βιώσω ματέωση, υποψία ματέωσης και να σαμποτάρω τον εαυτό μου, την ψυχοθεραπεία μου και την πρόοδο μου και την υπέρβαση της συνεξαρτήσεώς μου. Γεια σας, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος και είμαι συνεξαρτώμενη σε αποθεραπεία. Λοιπόν, τι σημαίνει ματέωση? Η ματέωση είναι ένα πολύ αρνητικό συναίσθημα, στενάχωρο συναίσθημα, το οποίο βιώνει ένας άνθρωπος όταν δεν γίνεται αυτό που επιθυμεί να γίνει. Όταν δεν γίνεται το δικό του, όταν οι πράξεις του δεν έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα, όταν απογοητεύεται είτε από τη ζωή, είτε από τις συνθήκες και τις περιστάσεις, είτε από άλλους ανθρώπους και είτε και από τον ίδιο τον εαυτό του. Η λέξη στα αγγλικά είναι frustration, η οποία μεταφράζεται στα ελληνικά ματέωση και μου αρέσει η λέξη frustration, ο ήχος της frustration. Είναι σαν να και ακούς τον ήχο ενός ανθρώπου ο οποίος παίρνει φόρα και ετοιμάζεται να κάνει ένα sprint και χτυπάει με δύναμη πάνω στον τοίχο και ματαιώνεται. Λοιπόν, η ματέωση είναι ένα δύσκολο συναίσθημα να το διαχειριστεί κάποιος, πραγματικά δύσκολο συναίσθημα. Και η ματέωση ουσιαστικά αποτελεί τη βασική αιτία για τον οποίο τα παιδιά μεταξύ 2 και 3 ετών είναι τόσο ζωηρά και τόσο δύσκολα, ούτως ώστε να ονομάζονται από τους ειδικούς αναπτυξιολόγους, τους παιδοψυχολόγους, τους εκπαιδευτικούς κλπ. Τρομερά δίχρονα. Να ονομάζονται τρομερά δίχρονα. The terrible twos. Ο λόγος που τα παιδιά από την ηλικία των 2-3 ετών βιώνουν έντονη ματέωση είναι γιατί ενώ έχουν αποκτήσει την ικανότητα της κίνησης, μπορούν να περπατάνε και σιγά σιγά αποκτούν και την ικανότητα της λεκτικής επικοινωνίας, τότε ακριβώς επειδή μπορούν να περπατήσουν και μπορούν να αυτενεργήσουν, οι γονείς τους αρχίζουν να τους βάζουν απαγορεύσεις. Μην αγγίζεις την πρίζα, μην βάζεις το χέρι στη φωτιά, μην πηγαίνεις μόνος σου στον δρόμο, μη το ένα, μη το άλλο, και αυτό προκαλεί συνεχώς ματαιώσεις στο δίχρονο παιδί, το οποίο, όπως πολύ επιτυχημένα περιγράφει ο Σκοτ Πέκ στο βιβλίο του «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος» συνεχίζεται, έχει γεννηθεί θεωρώντας ότι είναι το κέντρο του σύμπαντος και καθώς μεγαλώνει αρχίζει να αντιλαμβάνεται τη σκληρή πραγματικότητα ότι είναι απλώς ένα παιδί και είναι απλώς άλλος ένας άνθρωπος με τους περιορισμούς ενός άνθρωπου. Όταν λοιπόν τα παιδιά στην ηλικία των 2 ετών βιώνουν για πρώτη φορά τους περιορισμούς της ανθρώπινης φύσης, που είναι οι γονείς τους αυτοί οι οποίοι θέτουν τους περιορισμούς για την προστασία τους, βιώνουν έντονη ματέωση και η αντίδραση τους στη ματέωση είναι όλες εκείνες οι αταξίες των τρομερών δίχρονων και τα τρομερά ξεσπάσματα θυμού, τα λεγόμενα temper tantrums. Temper tantrum είναι μία διπλή λέξη η οποία έρχεται από τη λατινική γλώσσα και σημαίνει ξεσπάσματα θυμού, εκρήξεις θυμού, ξεσπάσματα θυμού. Σας υπενθυμίζω ότι όταν μιλάμε για ανθρώπους με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και τις εκρήξεις ναρκισσιστικής οργής, τις παρομοιάζουμε με τα temper tantrums των δίχρονων παιδιών. Είναι φυσιολογικότατο ένα παιδί 2 ετών να ρίχνει και ένα temper tantrum επειδή
νιώθει ματέωση και λόγω της ηλικίας των 2 ετών δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί τη ματέωση. Τι συμβαίνει όμως? Αρκετοί από εμάς είτε έχουμε ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, είτε έχουμε συνεξαρτώμενο στυλ προσωπικότητας, είμαστε ενήλικες και εξακολουθούμε να δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε τη ματέωση, να έχουμε δηλαδή χαμηλή ανοχή στη ματέωση, όπως και τα δίχρονα παιδιά. Και αυτό αποτελεί μια ένδειξη ψυχοσυναισθηματικής ανοριμότητας και συνδέεται και με τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Γιατί ένας άνθρωπος που υποφέρει από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, έχουμε κάνει πολλά βίντεο για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και υπάρχει και ξεχωριστό playlist στο κανάλι με τον τίτλο «Σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες». Ένας άνθρωπος με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες χρειάζεται ένα μικρό ερέθισμα για να απορριθμιστεί συναισθηματικά. Η ματέωση αποτελεί μεγάλο ερέθισμα, όχι μικρό ερέθισμα. Οπότε η βίωση ματέωσης απορριθμίζει συναισθηματικά έναν άνθρωπο με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Αν αυτός ο άνθρωπος που έχει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες έχει αναπτύξει μια ναρκισιστική προσωπικότητα, ένα ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, όταν βιώσει ματέωση θα αρχίσει να κάνει εκδραμάτιση, acting out, θα αρχίσει να βγάζει το αρνητικό του συναίσθημα πάνω στους άλλους. Εάν ένας άνθρωπος με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες έχει αναπτύξει μία προσωπικότητα συνεξαρτητικού στυλ, ο μηχανισμός άμυνας του είναι η συνεξάρτηση, τότε όταν βιώσει ματέωση και απορριθμιστεί συναισθηματικά, θα λειτουργήσει παρορμητικά με συνεξαρτητικούς τρόπους. Δηλαδή, και οι ναρκισιστές και οι συνεξαρτώμενοι είναι πολύ πιθανόν να βιώνουν σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Και οι ναρκισιστές και οι συνεξαρτώμενοι όταν βιώνουν ματέωση απορριθμίζονται. Οι μεν ναρκισιστές όταν βιώνουν ματέωση και απορριθμίζονται ξεσπούν πάνω στους άλλους. Οι δε συνεξαρτώμενοι όταν βιώνουν ματέωση και απορριθμίζονται ξεσπούν πάνω στον εαυτό τους. Είναι και το ένα προβληματικό και το άλλο προβληματικό. Ο ναρκισιστής είναι κακοποιητικός προς τους άλλους, ο συνεξαρτώμενος είναι κακοποιητικός προς τον εαυτό του, γιατί ακόμη κι αν η αντίδραση του ανεξαρτώμενου στη συναισθηματική απορρίθμιση που το έχει προκαλέσει το βίωμα της ματέωσης, το συναίσθημα της ματέωσης, το γεγονός ότι έχει βιώσει ματέωση, ακόμη κι αν η αντίδραση του είναι να γίνει πιο υποχωρητικός, πιο δουλικός, πιο εξυπηρετικός, πιο people pleaser από ό,τι ήταν προηγουμένως, βλάπτει τον εαυτό του με δύο σημαντικούς τρόπους. Ο πρώτος σημαντικός τρόπος είναι ότι εξαντλείται, γιατί συνεχώς υπηρετεί τους άλλους και συνεχώς κάνει πράγματα για να ευχαριστήσει τους άλλους, οπότε όταν απορριθμιστεί συναισθηματικά κάνει ακόμη πιο υπηρετικά πράγματα, ακόμη περισσότερες εξυπηρετήσεις και υπερβολικές παροχές προς τους άλλους που δεν θα τις έκανε αν είχε υψηλή αυτοεκτίμηση και δεν ήταν συνεξαρτώμενος και αγαπούσε υγιώς τον εαυτό του και είχε ένα υγιές στυλ προσωπικότητας και ένα ασφαλές στυλ δεσμού. Άρα ο πρώτος τρόπος είναι μέσω της εξάντλησης και ο δεύτερος τρόπος είναι γιατί ένας άνθρωπος με υγιές στυλ προσωπικότητας, ένας άνθρωπος με ασφαλές στυλ δεσμού και προσκόλλησης δεν αντέχει έναν απορριθμισμένο συνεξαρτώμενο ο οποίος γίνεται χαλή να τον πατήσεις και γίνεται φορτικός στην προσπάθεια του να σε ευχαριστήσει. Άρα, εάν είσαι συνεξαρτώμενος και απορριθμιστείς συναισθηματικά λόγω χαμηλής ανοχής στη ματέωση και αρχίσεις να γίνεσαι υπερβολικός, υπερβολικά δουλοπρεπής, φορτικός, αν έχεις να κάνεις με έναν εκμεταλλευτή άνθρωπο, με έναν ναρκισιστικό τύπο, θα σε εκμεταλλευτεί ακόμα περισσότερο. Αν έχεις να κάνεις όμως με έναν άνθρωπο με ένα υγιές στυλ προσωπικότητας, με ένα ασφαλές στυλ προσκόλλησης, ασφαλές στυλ δεσμού, αυτός ο άνθρωπος δεν θα σε αντέξει και κινδυνεύεις να χάσεις από τη ζωή σου έναν άνθρωπο με υγιή προσωπικότητα. Χρειαζόμαστε στη ζωή μας ανθρώπους καλοήθεις και ανθρώπους με υγιή στυλ προσωπικότητας. Η συνεξαρτώμενη μπορεί να είναι καλοήθης,
δεν είναι όλοι συνεξαρτώμενοι καλοήθεις. Η πλειονότητα των συνεξαρτώμενων είναι καλοήθεις όμως. Ένας συνεξαρτώμενος μπορεί να είναι καλοήθεις, δεν έχει όμως υγιές στυλ προσωπικότητας, οπότε δεν είναι και ιδιαίτερα επικοδομητική η παρέα μαζί του. Ένας άνθρωπος όμως με ασφαλές στυλ δεσμού και υγιές στυλ προσωπικότητας είναι πολύ επικοδομητική παρέα, πολύ επικοδομητική συνδεσιμότητα. Το να έχεις αυτόν τον άνθρωπο μαζί σου. Είναι, η συνδεσιμότητα με αυτόν τον άνθρωπο είναι πολύ επικοδομητική, είναι πολύ χρήσιμη. Και χρειαζόμαστε όλοι, όσοι είμαστε συνεξαρτώμενοι σε αποθεραπεία, όσοι είμαστε άνθρωποι τραυματισμένοι ψυχικά με ανασφαλή στυλ δεσμού, προσπαθούμε να βρούμε τον εαυτό μας και να αποκτήσουμε ασφαλές στυλ δεσμού, χρειαζόμαστε σαν πολύτιμα μαργαριτάρια ανθρώπους με υγιής προσωπικότητας και ασφαλές στυλ δεσμού στη ζωή μας και είναι κρίμα να αυτοσαμποταριζόμαστε και να διώχνουμε από τη ζωή μας τέτοιους ανθρώπους με τους οποίους θα μπορούμε να συνδεθούμε σε ένα υγιές επίπεδο εφόσον και εμείς κάνουμε ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και προσωπικό πνευματικό αγώνα και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τον δόλιο τον εαυτό μας. Τον κακόμοιρο τον εαυτό μας, τον κακομοίρη, πω πω πω, και τώρα πάμε στη χαμηλή ανοχή, στη ματέωση και στα κλαμμένα και χειριστικά άτομα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ευάλωτοι ναρκισσιστές, έχουν ένα κρυφο ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, ήδη μπορεί να είναι πεπισμένοι ότι είναι θύματα, ότι είναι αδικημένοι από τη ζωή, ότι είναι καμημένοι και είναι αθώοι και καλοί άνθρωποι. Στην πραγματικότητα όμως, και καλοήθεις άνθρωποι, στην πραγματικότητα όμως έχουν το στυλάκι του χειριστικού και κλαμμένου ανθρώπου και είναι ευάλωτοι ναρκισσιστές. Οι άνθρωποι λοιπόν που είναι ευάλωτοι ναρκισσιστές, κρυφό ναρκισσιστές και οι οποίοι είναι πεπισμένοι ότι είναι θύματα της κοινωνίας και ότι είναι παντελώς αθώοι και καλοπροαίρετοι και όλοι οι άλλοι θέλουν το κακό τους, πολύ συχνά μπορεί να χρησιμοποιήσουν ακόμη και ως δικαιολογητικό, όπως χρησιμοποιούν ως δικαιολογητικό μια κακοποιητική παιδική ηλικία για να είναι αυτή κακοποιητική στην ενήλικη ζωή τους. Δηλαδή, ένας ναρκισσιστής θα σου πει: ξέρεις τι έχω περάσει εγώ όταν ήμουν παιδί. Και εσύ πρέπει να το απαντήσεις: ό,τι και αν έχεις περάσει όταν ήσουν παιδί. Αυτό δεν σε δικαιολογεί τώρα που είσαι ενήλικας να κάνεις τα παιδιά σου να περάσουν το ίδιο ή τους συνανθρώπους, τους άλλους ενήλικες. Λοιπόν, ένας ευάλωτος κρυφό ναρκισσιστής είναι πολύ πιθανό να αντιτείνει ότι εγώ είμαι έτσι, είμαι χάλια, κλαίγομαι, και λειτουργώ με χειριστικότητα γιατί έχω χαμηλή ενοχή στη ματέωση και έχω αυτό το πρόβλημα. Ναι, έχεις αυτό το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα το έχουν και οι ναρκισσιστές και οι συνεξαρτώμενοι. Το να λες απλώς ότι έχεις χαμηλή ενοχή στη ματέωση και να δίνεις ένα πασαπόρτι στον εαυτό σου, ένα δικαιολογητικό, να δίνεις στον εαυτό σου ένα συγχωροχάρτη και να πηγαίνεις παρακάτω και να εξακολουθείς να κουβαλάς τη χαμηλή ενοχή στη ματέωση και να θεωρείς ότι είναι εντάξει. Εντάξει, έχω χαμηλή ενοχή στη ματέωση, οπότε τι ωραία, μπορώ να συνεχίσω να κλαίγω και να κλαίγομαι, μπορεί να συνεχίσω να βάζω κλαμμένες φατσούλες στα σχόλια, ξέρει για ποια μιλάω και για ποια μιλάω, στο έγραψα κόρη, σου έγραψα, ξέρω ποια είσαι και έχεις δύσκολη ιστορία και δύσκολη ζωή, όμως αυτό το, οι κλαμμένες φατσούλες που βάζεις συνέχεια στα σχόλια, δεν θα σε βοηθήσουν να προχωρήσεις. Σου έχω, ξέρεις ποια είσαι. Σου έχω επισυνάψει 2-3 φορές το σύνδεσμο με τις δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε Κύπρο και Ελλάδα, ούτως ώστε να κάνεις κάτι για αυτά που σε στενοχωρούν και να μην βάζεις απλώς κλαμμένες φατσούλες. Οι κλαμμένες φατσούλες μου τη δίνουν. Γιατί τώρα μιλάμε για ένα σχόλιο που έχει 17 κλαμμένες φατσούλες. Ναι, παιδιά, παρακολουθείς ένα βίντεο. Είναι ένα βίντεο το οποίο μιλάει για ένα θέμα ψυχικής υγείας, για ένα θέμα ψυχοεκπαίδευσης. Περιγράφει την ιστορία ενός ανθρώπου, μιλάει για ένα δύσκολο ζήτημα. Το κάνει ψυχολόγος αυτό το θέμα. Η ψυχολόγος όμως ταυτόχρονα δίνει και διεξόδους. Εισηγείται τρόπους με τους οποίους ένας άνθρωπος να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Εσύ γιατί το μόνο που έχεις να γράψεις κάτω από σχεδόν κάθε βίντεο είναι κλαμμένες φατσούλες. Ναι, έχουμε προβλήματα, όλοι μας. Τα δικά σου όντως είναι πιο σοβαρά από τα δικά μου. Ξέρω τα προβλήματά σου και έχουμε κάνει και βίντεο για τα προβλήματά σου.
είναι πιο σοβαρά από τα δικά μου. Όμως, το να βάζεις συνεχώς κλαμμένες φατσούλες δεν θα σε βοηθήσει καθιονδήποτε τρόπο. Με κανένα τρόπο δεν μπορεί να σε βοηθήσει στο να ξεπεράσεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα το ξεπεράσεις με το να αρχίσεις να δράς. Δοκίμασε την επόμενη φορά που θα γράψεις σχόλιο κάτω από το βίντεο να γράψεις «Χαίρομαι που κι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα βρίσκουν λύσεις», για παράδειγμα. Γιατί πολλά βίντεο είναι και ιστορίες επιτυχίας. Ή αντιμετωπίζω κι εγώ αυτό το πρόβλημα και θα δώσω προσοχή στους τρόπους τους οποίους έχει εισηγηθεί η ψυχολόγος στο βίντεο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Για να το. Μάλλον βιώνω κι εγώ αυτό το πρόβλημα και ταυτίστηκα ακούγοντας το βίντεο, αλλά άκουσα και τους τρόπους αντιμετώπισης που εισηγήθηκε ψυχολόγος και θα προσπαθήσω να τους εφαρμόσω. Οι κλαμμένες φατσούλες, το να είμαστε κλαμμένοι, δεν μας βοηθάει για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα μας, να ξεπεράσουμε τα προβλήματα μας. Μας δίνει συγχωροχάρτη, ναι, μας δίνει. Μας δίνει δικαιολογία, ναι, μας δίνει. Αλλά τι μας ενδιαφέρει, να έχουμε δίκαιο ή να είμαστε καλά? Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει να είμαι καλά, ακόμη και όταν είμαι καλά οι άλλοι έχουν παράπονα. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος για να είναι καλά μπορεί να χρειαστεί να πάει no contact με κάποιους ανθρώπους από τη ζωή του. Και αυτοί οι άνθρωποι να έχουν παράπονο μετά ότι πήγες no contact μαζί τους. Αλλά εσύ να είσαι καλά. Δεν με νοιάζει αν έχουν παράπονο από εμένα και δεν λένε καλά λόγια για μένα ή δεν έχουν καλές απόψεις για μένα. Σημασία έχει ότι είμαι εγώ καλά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Λοιπόν, η παρορμητικότητα αποτελεί ένα στοιχείο ψυχοσυναισθηματικής ανοριμότητας. Παρορμητικότητα σημαίνει ότι νιώθεις εκείνη τη στιγμή να το λες, να το κάνεις, να μην φιλτράρεις τα λόγια σου και τις πράξεις σου από τη λογική σου, μέσα από τη λογική σου. Να αυτόματα ένιωσες ματέωση, δεν αντέχεις τη ματέωση και αυτόματα κάνεις εκδραμάτιση. Είτε με το να βγάλεις τα νεύρα σου πάνω στους άλλους, είτε με το να κλαίγεσαι στους άλλους, ή με το να γίνεις υπερβολικά δουλοπρεπείς προς τους άλλους και να κάνεις υπερβολικά πράγματα και να στενεχωριέσαι άδικα. Λοιπόν, αναγνωρίζουμε ότι έχουμε χαμηλή ανοχή στη ματέωση, το ξέρουμε ότι έχουμε χαμηλή ανοχή στη ματέωση. Την επόμενη φορά που βιώνουμε ματέωση και μας λέει το υποσυνείδητο μας να δράσουμε παρορμητικά, παίρνουμε διάλειμμα, time out. Δίνουμε στον εαυτό μας 2-3 λεπτά να ξανασκεφτούμε τι θα πούμε ή τι θα πράξουμε. Γιατί πολλές φορές παρορμητικά μπορεί να γράψεις κάτι, ένα μήνυμα, να πάρεις ένα τηλέφωνο, να πεις μια κουβέντα, να κάνεις μια πράξη και μετά να τη μαζεύεις 2 μέρες. Προσοχή στην παρορμητικότητα. Για μένα τα λέω πεθερά για να τα ακούσει νύφη. Προσοχή στην παρορμητικότητα. Εγώ το κάνω αυτό το πράγμα. Όταν απορριθμίζουμε συναισθηματικά, παρορμητικά, μπορεί να κάνω μια κίνηση θεωρώντας ότι έτσι θα ευχαριστήσω άλλους ανθρώπους ή θα προστατεύσω άλλους ανθρώπους, να μην τη σκεφτώ καλά αυτή την κίνηση και το αποτέλεσμα να είναι να τα κάνω μαντάρα και μετά να πρέπει να τα μαζεύω πολύ. Ξέρουν αυτοί που ξέρουν. Οι άνθρωποι που έχουν πιο στενή επαφή μαζί μου γνωρίζουν ότι το κάνω αυτό το πράγμα. Αν στενοχωρηθώ, αν βιώσω ματέωση, είναι πολύ πιθανόν, ειδικά αν είναι και μια μέρα που είμαι κουρασμένη, που είμαι άϊπνη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο και λειτουργώ και κάπως αυτοματοποιημένα, να μην δώσω στον εαυτό μου το χρόνο να φιλτράρω μέσα από τους πρόσθετους με τοπίους μου λοβούς τα συναισθήματα μου και μετά να δράσω ή να γράψω ή να μιλήσω ή οτιδήποτε. Και μετά τα κάνω όλα. Ναι, δεν είπαμε εμείς κακιά λέξη. Οπότε προσοχή. Εφόσον γνωρίζουμε ότι έχουμε παρορμητικότητα, βάζουμε εμείς οι ίδιοι κανόνα στον εαυτό μας να σκεφτόμαστε προτού πράξουμε, προτού μιλήσουμε, προτού γράψουμε. Αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι μον πρόγονοι, οι Κυπραίοι, βούτα τη γλώσσα σου στο μυαλό σου προτού μιλήσεις. Να βουτάς, λέει, τη γλώσσα στο μυαλό προτού μιλήσεις. Εγώ, η κυρία παρορμητικιά, το παραδέχομαι πρώτη από όλους και καλύτερη ότι είμαι παρορμητική και ότι κάποιες φορές που βιώνω ματέωση, επειδή έχω χαμηλή ανοχή στη ματέωση και απορριθμίζομαι, μπορεί
να δράσω παρορμητικά με έναν εξαιρετικά συνεξαρτητικό τρόπο και να σαμποτάρω και τη δική μου τη ζωή, αλλά και να ταλαιπωρήσω άδικα τους συνανθρώπους μου με τους οποίους συνδέομαι. Και δεν είναι καθόλου, μα καθόλου καλή ιδεαλάκη. Άκουσες, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό να είμαστε παρορμητικοί. Όχι. Φυσικά, θέλω να πω ότι τόσο και για μένα, όσο και για άλλους ανθρώπους, υπάρχουν λόγοι που είμαστε παρορμητικοί και είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την κακοποίηση που έχουμε βιώσει ως παιδιά. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που έχουμε αυτή τη δυσκολία, τη χαμηλή ανοχή στη ματέωση, τη συναισθηματική απορρίθμιση που επέρχεται από τη ματέωση και στη συνέχεια την παρορμητικότητα. Όμως από τη στιγμή που θέλουμε να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι και προσπαθούμε να καλυτερέψουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους, είναι κάτι το οποίο μπορούμε και θα το καταπολεμήσουμε. Το βάζουμε στόχο, θέλετε.